είχαμε τη μεγάλη και ξεχωριστή ευλογία να ενθρονιστεί εδώ, στον προμητορικό αυτό ναό της Παναγίας της Πανάγδας, αντίγραφο του ιερού και περιπίστου εικονίσματος της Παναγίας, της προστάτητος και εφόρου, της Ιεράς Μονής του Δοχιαρίου του Αγιονύμου Όρους, της ευλογίαν και αγιασμών των ψυχών και των σωμάτων μας, και να τελείται σήμερα η Πανήγυρης επί τη αναμνήση των όσων θαυμαστών γεγονότων η Παναγία επετέλεσε στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου προαιώνων. Δηλωνώ ότι το ιερό αυτό εικόνισμα, το οποίο ευρίσκεται επί τείχου που συνδέει την Τράπεζα της Μονής με το μαγειρίο, εφυλάσσεται εκεί και ο μοναχός, ο λεγόμενος τραπεζάρης στην ορολογία του Αγίου Όρους, διήρχεται κάθε μέρα προκειμένου να μεταφέρει το φαγητό των πατέρων από το μαγειρίο στην τράπεζα. Αλλά επειδή ο διάδρομος ήταν σκοτεινός, κρατούσε στο χέρι του μία δάδα πήγαινο ερχόμενος. Απρόσεκτος όμως καθώς ήταν, δεν είχε ειδεί ότι η δάδα με την πάροδο του χρόνου είχε μαυρίσει, είχε κάψει το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία ενεφανίστη μπροστά του και με αυστηρή φωνή τον επετίμησε και του είπε «Έως πότε απρόσεκτος θα είσαι και δεν βλέπεις ότι αμαυρώνεις το πρόσωπό μου». Ο μοναχός αυτός, ο οποίος ελέγε τον Ήλος, εν έτη 1664 συνέχισε αδιαφορήσας περί όσων προς αυτόν είπε η Παναγία, εξού και ετυφλώθη και έχασε τη φωνή του. Και ειδών αυτό το θαύμα ο ηγούμενος της Μονής εσφράγισε αυτήν την δίωδο, απηγόρευσε να διέρχεται ή οσδήποτε από αυτήν και τοποθέτησε εκεί ένα στασίδι, στο οποίο επί χρόνια ο Νήλος εκάθητο προσετών και παρακαλώ την Παναγία να επανέβρει την υγεία του. Και δεν πέρασε πολλής χρόνος και ηγούστη η φωνή της Παναγίας από το ιερό εικόνισμα, η οποία έλεγε εις τον Ήλον ότι η προσευχή σου εισηγούστη και η μετάνοιά σου είναι ευπρόσδεκτη και θα επανέλθει η λαλιά σου και το φως σου, αλλά πρόσεχε του λοιπού. Εις όλους δε τους παρισταμένους αδελφούς της Μονής είπε ότι σε κάθε πιστόν ο οποίος απροσέρχεται εδώ εις το μοναστήριο προκειμένου να υποβάλει αιτήματα και να ζητεί τη βοήθεια του Θεού, εγώ θα σπέβδω βοργά να εισακούω τα αιτήματα και να παρακαλώ τον Υιόν μου και Θεόν μας, διότι είμαι υγορκοϊπήκος. Έτσι η Παναγία η ίδια έδωσε την ονοματοδοσία στην ιερά εικόνα της και την εξονόμασε γοργοϊπήκον. Η εικόνα αυτή, μετά από πολλά χρόνια, από πολλές δεκαετίες, απεκατεστάθη, συνετηρήθηκε, ήταν όλο το πρόσωπο της Παναγίας, ενώ εν τω μεταξύ είχε εικονογραφηθεί, ιστορηθεί άλλο ιερό εικόνισμα λαϊκής τεχνοτροπίας, το οποίο είχε τοποθετηθεί επί Μουσαμά, επί του τείχου, προκειμένου οι πατέρες και οι πιστοί να βλέπουν και να προσκυνούν την εικόνα της Γοργοϊπηκόου. Η Ιερά Μονή το 1821, προκειμένου να πληρώνει τους υψηλούς φόρους προς τους Τούρκους κατακτητές του Αγίου Όρους, επώλησε όλα τα αργυρά και τα χρυσά και τα αναθήματα τα οποία είχε, μεταξύ των οποίων και επάργυρο που κάμισο, επάργυρη επικάλυψη δηλαδή, της Αγίας εικόνος της. Και όταν αργότερα το 1823 οι Τούρκοι έφυγαν από το Άγιον Όρος, οι πατέρες οικονομικά δύναμοι δεν ειδηνήθησαν να επαναφέρουν την αργυρά επένδυση επί της Αγίας εικόνος, έως ότου μετά από πολλούς χρόνους Ρώσοι προσκυνητές ειδώντες την εικόνα, θαυμάσαντες και πληροφορηθέντες περί των θαυμασίων αυτής, κατεσκεύασαν το επίχρυσο ποκάμισο, το οποίο έως και σήμερα βρίσκεται επί της Αγίας εικόνος της Παναγίας, η οποία φυλάσσεται πλέον από τη Χυθιστήσα μέσα σε ιδιαίτερο παρεκκλήσιο, εις το οποίο τελούνται και οι κουρές των μοναχών, και εκεί ο ευλαβής προσκυνητής του Αγίου Όρους και της Μονής Δοχιαρίου
μπορεί να ασπαστεί την εικόνα της Γοργοϊπικώου και να την παρακαλέσει, έχουν τη βεβαιότητα ότι σπέβδει ταχαίως να υπακούσει εις την φωνή και την παράκληση του κάθε οικέτη του Θεού, προκειμένου να παρακαλέσει εκείνον για την εκπλήρωση των καταθυμίων και των καρδιακών προσευχών και παρακλήσεών του. Έτσι η Μύκονος η ευλογημένη, η οποία φυλάσσει την παράδοση και την παρακαταθήκη των πατέρων μας δια των ψυχών σας και των προσώπων σας και της αγάπης σας προς την Αγία μας Εκκλησία και την αγάπη και την ευσέβειά σας προς τις ιερές ακολουθίες, τις οποίες πολυειδώς και πολυτρόπως καταδεικνύεται κάθε φορά που προσκαλείστε ή υπό των καλών και ευλαβών εφημερίων μας ή υπό των κοδόνων οι οποίοι προσκαλούν όλους τους πιστούς εις κοινή προσευχή, ενεθρόνησε την Παναγία την Γοργοϊπίκου εδώ και σήμερα με την ευλογητή παρουσία σας τελούμε την πανήγυρη και την παρακαλούμε και την ηχετεύουμε όπως υπήκουσε εις την προσταγή του ουρανού και προσέφερε τη σάρκα της και το αίμα της, προκειμένου ο Θεός να γίνει και τέλειος άνθρωπος, έτσι να εισακούσει και τις προσευχές μας, τις παρακλήσεις μας, τις ηγεσίες μας και ταχαίως να σπεύσει να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας και ως Γοργοϊπίκος να παρακαλεί τον Θεό και Κύριό της και Θεό μας, προκειμένου να γίνεται ήλαιος και φιλέσπλαχνος και μακρόθυμος για τις άτακτες πράξεις μας και τα σφάλματά μας, αλλά και συναντιλήπτων και συνοδοιπόρος μας στον δύσκολο καθημερινό αγώνα της ζωής. Η Παναγία, η οποία είναι σύμβολο ευλαβίας, τιμής, σεβασμού από ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο και όχι μόνο, αποτελεί και για όλους εμάς την προστασία, την ελπίδα μας, την κάθισή μας, το γαλήνιο λιμάνι στο οποίο προστρέφουμε ιδιαίτερα στις πολυτάραχες και πολυκύμαντες στιγμές της ζωής μας. Η στοργική ματιά της, η γεμάτη αγάπη για τον Θεό και για τον άνθρωπο, μας σκεπάζει και μας ευλογεί και το ομοφόριό της είναι για όλους μας η γέφυρα επάνω από την οποία διερχόμεθα από τις στενοχωρίες εις την ειρήνη, από τις θλίψεις εις την χαρά, από την λύπη εις την ελπίδα και από την απελπισία στο θάρρος και την προσδοκία της εκπλήρωσης των επιθυμιών και των ευχών μας προς τον Θεό. Συγχαίρομαι τον εφημέριο του λαού και αγαπητών αδελφών Πατέρα Βασίλειο και τους κυρίους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και τους ιεροψάρτες για τον προευπρεπισμό της θεομητορικής αυτής πανηγύρεως και ευχόμεθα η Παναγία να τους στηρίζει και να τους ευλογεί να συνεχίσουν την καλή τους εδώ διακονία. Συγχαίρομαι και όλους εσάς που προσήλθατε και όσοι αύριο θα έχετε τον χρόνο και την καλοσύνη να έρθετε να συνευχηθείτε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και ευχόμεθα ο χρόνο του Ιερού Εικονίσματος ευλαβικά και εμείς προσφέροντες δάκρυ μετανοίας και προσευχής και συγγνώμης και ηγεσίας και παρακλήσεως προς την Παναγία δια την ζωή και τα έργα μας, όπως η χάρις της σας ευλογεί όλους, σας αγιάζει και εκπληρώνει κάθε ευγενικό καταθήμιον. Αμήν.